Το Galaxy A14 5G που έχω στα χέρια μου και που προφανώς αποτελεί το αντικείμενο του συγκεκριμένου βίντεο είναι ένα λίγο πιο περίεργο τηλέφωνο από τη Samsung και παρότι το έχω στα χέρια μου όσο καιρό έχω και το Galaxy A54 και το Galaxy A34 που όπως πάντα συμμετέχουν φιλικά στο πλάνο του συγκεκριμένου βίντεο, δυσκολεύτηκα να κάνω το συγκεκριμένο βίντεο για το οικονομικότερο από τα μοντέλα της νέας σειράς από τη Samsung, γιατί μέχρι ασημείωτο το τι προσφέρει για τα χρήματα που κοστίζει είναι μια μεγάλη συζήτηση, το κατά πόσο δικαιολογεί τα χρήματα αυτά. Αναγνωρίζω όμως ότι για ένα μεγάλο μέρος του αγοραστικού κοινού το όνομα, η αξιοπιστία και γενικότερα η εικόνα που έχει η Samsung συνολικά σαν εταιρεία είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Το σέβομαι και το καταλαβαίνω και εγώ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, σε μεγάλο βαθμό αυτό και καταλαβαίνω με αυτόν τον τρόπο γιατί υπάρχει το συγκεκριμένο μοντέλο. Για μία ακόμα φορά λοιπόν, με όσο το δυνατόν περισσότερο ρεαλισμό και όντας όσο μπορώ πιο δίκαιος, καταλαβαίνω ότι το Galaxy A14 5G υπάρχει για να είναι το οικονομικότερο τηλέφωνο της Samsung αυτή τη στιγμή με υποστήριξη για δίκτυα 5G γενιάς, κάτι που εκτός των άλλων το απαιτούν μέχρι σημείο και τα τρία δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας. Στα 239,9 για να είμαστε απόλυτα ακριβείς ευρώ που κοστίζει η βασική έκδοση του τηλέφωνου με 64 GB αποθηκευτικού χώρου, είναι ένα σχετικά οικονομικό τηλέφωνο και η αλήθεια είναι ότι η διαφορά από το απλό A14 είναι μόλις 40 ευρώ, το οποίο πιθανότατα θα το δούμε και αυτό σε δικό του ξεχωριστό βίντεο. Για τα χρήματα αυτά λοιπόν, κανείς αυτό που μπορεί να πάρει από το A14 5G σαν πλεονέκτημα είναι το One UI γραφικό περιβάλλον της Samsung, είναι μέχρι σημείο η αξιοπιστία και ακόμα περισσότερο η υποστήριξη που έχει η εταιρεία για όλα τα προϊόντα της στη χώρα μας και, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, την οικονομικότερη πρόταση από τη Samsung τουλάχιστον με υποστήριξη για δίκτυα 5 γενιάς. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι μετά από μια όπως πάντα μεγαλύτερη εισαγωγή από το συγκεκριμένο. Το A14 5G που έχω στα χέρια μου, επειδή ξέχασα να το πω ήδη, είναι μία από τις δύο διαφορετικές εκδόσεις που υπάρχουν για το συγκεκριμένο μοντέλο. Για κάποιο λόγο η Samsung έχει κατασκευάσει δύο διαφορετικά Galaxy A14 5G. Η έκδοση λοιπόν που έρχεται επίσημα στη χώρα μας είναι αυτή με τον Dimensity 700 επεξεργαστή της MediaTek. Ρεαλιστικά, η έκδοση με τον Exynos 1330 που κατασκευάζει η ίδια η Samsung μέχρι ένα σημείο είναι λίγο ισχυρότερη, αν μη τι άλλο, πιθανότατα θα είχε και λίγο υψηλότερο κόστος και αντίστοιχα πιθανότατα αυτός είναι και ο λόγος που στη χώρα μας έχουμε τη συγκεκριμένη έκδοση. Μέχρι ένα σημείο λοιπόν το τηλέφωνο συνεχίζει και προσφέρει κάποια από τα πλεονεκτήματα που έχει η εταιρεία γενικά σε όλα τα μοντέλα της. Σίγουρα ένα από αυτά δεν είναι η φωτεινότητα στην οθόνη του A14, η οποία όπως θα δούμε στη συνέχεια είναι και ένας από τους τομείς στους οποίους πιθανότατα ακόμα και σε αυτή την κατηγορία τιμής μπορεί να βρει κανείς συσκευές από άλλες εταιρείες που να είναι συνολικά καλύτερες. Προκειμένου λοιπόν η Samsung να εξοικονομήσει όσο δυνατόν περισσότερο μπορεί από το κόστος του Galaxy A14 5G για να πετύχει και τη συγκεκριμένη ομολογουμένως χαμηλή τελική τιμή πώλησης για ένα 5G smartphone τουλάχιστον, για το Galaxy A14 5G έχει επιλέξει μια LCD οθόνη η οποία έχει παρόλα αυτά πλέον ονομαστική ανάλυση για την ακρίβεια στα 2408x1080 pixel, ενώ είναι και ένα πάνελ με ρυθμό ανανέωσης στα 90Hz, κάτι το οποίο προφανώς δεν είναι απαραίτητα τόσο εντυπωσιακό όσο σε ακριβότερα τηλέφωνα της εταιρείας. Για κάποιο λόγο όμως το A14 5G μπορεί να προσαρμόζει το ρυθμό ανανέωσης ανάμεσα σε 60 και 90Hz ανάλογα με το τι κάνουμε με τη συσκευή, μια δυνατότητα που για κάποιον μάλλον ανεξήγητο λόγο απουσιάζει από το OLED panel τουλάχιστον στο Galaxy A34. Το Galaxy A14 συνεχίζει προφανώς να είναι στα χέρια μου, όπως θα είναι και για τη διάρκεια του υπόλοιπου βίντεο. Περιμένω να ξεκινήσει το συνηθισμένο HDR βίντεο, αφού ξεκαθαρίσω ότι μάλλον αναμενόμενα σε αυτή την κατηγορία τιμής, προφανώς η συσκευή δεν υποστηρίζει την προβολή HDR περιεχομένου. Παρ' όλα αυτά, για τα δεδομένα ενός LCD panel και για μια συσκευή με αυτό το κόστος, για να είμαι απόλυτα δίκαιος, η οθόνη του Galaxy A14 5G είναι απόλυτα ικανοποιητική και σε ό,τι αφορά το χρωματικό κομμάτι και μέχρι σημείο σε ό,τι αφορά και τις γωνίες θέασης, στο βαθμό που μπορεί μια οθόνη αυτού του είδους να μην αλλοιώνει απαραίτητα τα χρώματα υπό σχετικά μεγάλη γωνία, έστω και αν προφανώς αλλάζει έστω και λίγο το επίπεδο του φωτισμού της. Κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητα καλό βέβαια, αν και πάλι μέχρι σημείο δικαιολογημένο στα χρήματα αυτά, είναι η ένταση που έχει το ένα και μοναδικό ηχείο του τηλεφώνου.
Το οποίο φυσικά, αν κάποιος κατά λάθος, έστω το κλείσει με το χέρι του, μειώνεται σημαντικά η ένταση του έτσι κι αλλιώς και η ποιότητα και η ένταση του ήχου στο ένα και μοναδικό ηχείο του Galaxy A14 σίγουρα θα μπορούσε να είναι καλύτερη ακόμα και για τα χρήματα αυτά. Και παρότι όπως πάντα αυτό δεν αφορά την ίδια την οθόνη, από τη στιγμή που το A14 5G χρησιμοποιεί ένα LCD panel, ο αισθητήρας αποτυπωμάτων δεν θα μπορούσε να είναι ενσωματωμένο σε αυτή, βρίσκεται στο δεξί μέρος και πάνω στο power button. Αυτό που έχει όμως πολύ ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο συγκεκριμένος αισθητήρας είναι και πιο γρήγορος στο να διαβάσει το αποτύπωμά μας, σχεδόν πάντα τουλάχιστον με την πρώτη προσπάθεια, και πολύ γρήγορο το τηλέφωνο στο να ξεκλειδώσει την οθόνη του για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Εδώ, μέχρι ένα σημείο, η επιλογή της Samsung στα ακριβότερα A34 και A54 να χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα ενσωματωμένο στη δική του OLED οθόνη είναι μέχρι ένα σημείο μια εμπορική σωστή επιλογή. Το ότι ο αισθητήρας, αυτός δεν είναι όσο γρήγορος θα μπορούσε να είναι και όσο είναι σε συσκευές άλλων εταιριών, κάνει την επιλογή στο A14, μια επιλογή που άλλες εταιρείες κάνουν και σε ακριβότερα τηλέφωνα, ίσως πιο πρακτική σε καθημερινή χρήση. Και γύρισα αναμενόμενα τον Galaxy A14 5G στο πίσω μέρος του, αφού ήρθε η ώρα να δούμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για τις τρεις κάμερες που έχει συσκευή. Το 3 εδώ είναι βέβαια περισσότερο για εμπορικούς λόγους, αφού όπως θα δούμε στη συνέχεια, μόνο η μία από αυτές είναι πρακτικά χρήσιμη για να βγάλουμε φωτογραφίες. Για τη βασική κάμερα λοιπόν του τηλεφώνου, η Samsung έχει επιλέξει τον JN1 αισθητήρα που κατασκευάζει η ίδια, με ονομαστική ανάλυση στα 50 MP με ένα προφανώς αναμενόμενα μικρότερο φυσικό μέγεθος στον ίδιο τον αισθητήρα, αναμενόμενα πάλι και απόλυτα δικαιολογημένα δεν έχει optical image stabilization, κάτι που παραδόξως η Samsung προσέφερε μέχρι και στο A23 5G μέχρι πριν μερικούς μήνες. Το διάφραγμα τέλος στο φακό είναι στο f-stop 1,8 και για τα δεδομένα μιας κάμερας σε αυτή την κατηγορία τιμής, οι φωτογραφίες που μπορεί να βγάλει το A14 5G είναι, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον ικανοποιητικές. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να περιμένει κάποια ιδιαίτερη λεπτομέρεια, προφανώς μέχρι ένα σημείο και λόγω του hardware που έχει στο εσωτερικό του και το δυναμικό εύρος είναι περιορισμένο και χρωματικά οι φωτογραφίες είναι λίγο πιο έντονες, γιατί πιθανόν αυτό τις κάνει και λίγο πιο ευχάριστες, ενώ η απόδοσή της σε συνθήκες χαμηλότερου φωτισμού είναι οριακά ικανοποιητική, πάντα με δεδομένα τα χρήματα που κοστίζει το τηλέφωνο, αν και εδώ, για να είμαστε απόλυτα ρεαλιστές, αν κάποιος σε αυτή την κατηγορία τιμής δεν ενδιαφέρεται για την υποστήριξη για 5G δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, πιθανόν μπορεί να βρει από άλλες εταιρείες συσκευές που έχουν μια καλύτερη βασική κάμερα. Οι άλλες δύο κάμερες τώρα, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, στο πίσω μέρος του A14 5G υπάρχουν περισσότερο για εμπορικούς λόγους. Η μία είναι ένας αισθητήρας βάθους με ονομαστική ανάλυση στα 2 MP και η άλλη έχει και πάλι έναν αισθητήρα στα 2 MP με ένα μάκρο φακό που, όπως πάντα, θεωρητικά υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να βγάλει μια φωτογραφία από πολύ μικρή απόσταση. Εδώ, ίσως μέχρι ένα σημείο η Samsung θα μπορούσε να έχει επιλέξει μια ultra wide κάμερα με ανάλυση έστω στα 5 MP, γιατί σίγουρα θα ήταν πιο χρήσιμη από τις συγκεκριμένες δύο κάμερες. Προφανώς μέχρι ένα σημείο, το ξαναλέω, και περισσότερο ίσως για λόγους ομοιομορφίας και με τα άλλα δύο μοντέλα της σειράς, αλλά και γενικότερα με όλα τα τηλέφωνα της Samsung τον τελευταίο καιρό, οι κάμερες πρέπει να είναι τρεις στο πίσω μέρος του τηλέφωνου, έστω και αν οι δύο από αυτές δεν είναι απαραίτητα χρήσιμες. Και σε ό,τι αφορά τώρα το τεχνικό κομμάτι για το τηλέφωνο, θα προσπαθήσω να είμαι και όσο το δυνατόν πιο δίκαιος, αλλά και όσο το δυνατόν πιο ευγενικός για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Η έκδοση, όπως είπα νωρίτερα, του A14 5G που έρχεται στη χώρα μας, έχει στο εσωτερικό της τον Dimensity 700 επεξεργαστή της MediaTek, ακριβώς τον ίδιο που είχε και το αμέσως προηγούμενο A13 5G και πρακτικά την οικονομικότερη λύση από τη MediaTek, αλλά και γενικότερα με υποστήριξη για δίκτυα 5G γενιάς. Αυτό σημαίνει ότι αντίστοιχα και οι επιδόσεις που έχει το τηλέφωνο συνολικά είναι μέχρι ένα σημείο απλά ικανοποιητικές για την καθημερινή χρήση που έχει σχεδιαστεί το Galaxy A14 5G. Σε κάποιες περιπτώσεις, προφανώς κάποιος θα δει κάποιες πολύ μικρές καθυστερήσεις από τη συσκευή, οι οποίες ακόμα και αν δεν είναι ενοχλητικές, υπάρχει μια πιθανότητα με την παρόδο του χρόνου και με σχεδόν όλες τις εφαρμογές να γίνονται πιο απαιτητικές, να αυξηθεί, να είναι ίσως λίγο πιο έντονη. Πάντα και πάλι όμως πρέπει να θυμόμαστε με ποια κριτήρια σχεδιάστηκε και σε ποιο κοινό απευθύνεται το τηλέφωνο. Η έκδοση που έχω στα χέρια μου και γενικότερα όλες οι εκδόσεις του A14 5G έχουν 4 GB διαθέσιμης μνήμης RAM, τα οποία είναι μάλλον ικανοποιητικά και πάλι για περιορισμένη και μέχρι ασημείο να το πω πιο ευγενικά λογική χρήση, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι τουλάχιστον στο κοινό στο οποίο απευθύνεται θα εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα όταν το χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους. Επειδή όμως πραγματικά δεν θέλω να ολοκληρώσω το συγκεκριμένο βίντεο και να δείχνω μονίμως ότι γκρινιάζω για το τι είναι ακριβώς το συγκεκριμένο τηλέφωνο, πρέπει να αναγνωρίσω ότι η ύπαρξη του Android 13 λειτουργικού συστήματος της Google και έστω η αμέσως προηγούμενη έκδοση 5.0 του One UI γραφικού περιβάλλοντος της Samsung είναι δύο πλεονεκτήματα που δεν έχει κανένα άλλο τηλέφωνο σε αυτή την κατηγορία τιμής.
Και το ίδιο το Android 13, αλλά ακόμα περισσότερο το γραφικό περιβάλλον της Samsung έχει πλέον εκτήματα τα οποία είναι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το γραφικό περιβάλλον, χρήσιμα στην απλότητα και στο σύνολο των δυνατοτήτων, που προσφέρει η συσκευή. Σίγουρα στα χρήματα αυτά, ακόμα και αν βρει κανείς, το ξαναλέω για ακόμα μία φορά, άλλες συσκευές από άλλες εταιρείες με πιθανότατα επίσης Android 13, δεν θα τις βρει με υποστήριξη για 5G δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και ένα τόσο σωστά δομημένο και πρακτικό γραφικό περιβάλλον. Εδώ τώρα πιθανότατα κανείς δεν θα εντυπωσιαστεί από το γεγονός ότι η μπαταρία στο εσωτερικό του Galaxy A14 5G έχει χωρητικότητα 5.000 mAh, όπως σχεδόν και σε οποιοδήποτε άλλο smartphone πλέον ανεξαρτήτως μάλιστα κατηγορίας τιμής. Με το συγκεκριμένο hardware με μια όχι απαιτητική σε κατανάλωση ενέργειας οθόνη, ακόμα και με τη δυνατότητα υποστήριξης δύο καρτών SIM σε 5G δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, η εμπειρία που είχα από την μπαταρία του Galaxy A14 5G είναι άκρως εντυπωσιακή. Το τηλέφωνο δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να βγάλει όχι απλά μία ημέρα χρήσης, αλλά να φτάσει στο τέλος της ημέρας αυτής με ένα αρκετά καλό ακόμα ποσοστό στην μπαταρία του, από 40 μέχρι και 45%, το οποίο υπό συνθήκες τουλάχιστον είναι αρκετό και για δεύτερη ημέρα χρήσης. Αυτό όμως που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι αν τα ακριβότερα A34 και A54 που συνεχίζουν να συμμετέχουν στο πλάνο στο συγκεκριμένο βίντεο φορτίζουν με 25W, έναν πραγματικά αργό ρυθμό φόρτισης για τα δεδομένα του 2023, δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί η Samsung στο A14 επέλεξε να φορτίζει συσκευή ακόμα πιο αργά με μόλις 15W και μάλιστα με ένα φορτιστή που πιθανότατα και εδώ δεν θα περιλαμβάνεται στη συσκευασία του. Και θα κλείσω όπως πάντα το συγκεκριμένο βίντεο με μια αναφορά στην κατασκευή και τον εξωτερικό σχεδιασμό του A14 5G. Σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, το είπα και λίγο νωρίτερα και γενικότερα συνεχίζω να θεωρώ πολύ σωστή την επιλογή της Samsung να είναι ομοιόμορφα όλα τα τηλεφωνά της, τουλάχιστον στο βαθμό που είναι αυτό δυνατόν, σε ό,τι αφορά την εξωτερική τους εμφάνιση και να αναγνωρίζονται σαν προϊόντα κατασκευασμένα από την κορεάτικη εταιρεία. Αυτό όμως που δεν αποτυπώνεται δυστυχώς στο πλάνο στο βίντεο είναι ότι η πίσω πλαστική επιφάνεια στο Galaxy A14 5G έχει μια άγρια, μια σαγρέ, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, επίστρωση, επιφάνεια η οποία είναι και περίεργη στο χέρι όταν κρατάει κανείς το τηλέφωνο και για κάποιο λόγο η επιφάνεια αυτή είναι διαφορετική στο απλό A14. Το πλαϊνό μέρος του τηλεφώνου προφανώς αναμενόμενα και εδώ είναι κατασκευασμένο από πλαστικό και με δεδομένο το ότι το πλαίσιο γύρω από την οθόνη του είναι προφανώς μεγαλύτερο σε συγκρίση με ένα OLED panel, οι συνολικές του διαστάσεις είναι τουλάχιστον λογικές για μια συσκευή με μια τόσο μεγάλη οθόνη, ενώ και το βάρος του σε ένα τηλέφωνο που είναι συνολικά κατασκευασμένο από πλαστικό είναι χαμηλότερο από το συνηθισμένο και κάτι που όταν το κρατάει κανείς στα χέρια του το κάνει σίγουρα πιο εύκολο σε καθημερινή χρήση, χωρίς απαραίτητα η συσκευή να δίνει την αίσθηση ότι είναι μια συνολικά φθηνή κατασκευή. Αυτή είναι λοιπόν μια πρώτη και πιθανότατα μοναδική συνολική εικόνα για το A14 5G, το είπα και στην αρχή του βίντεο. Το έχω αρκετές ημέρες στα χέρια μου. Δυσκολεύτηκα να γυρίσω το συγκεκριμένο βίντεο γιατί πιθανότατα παρότι δεν το κατάφερα, δεν ήθελα να φαίνομαι ιδιαίτερα αρνητικός για τη συσκευή. Αναγνωρίζω και καταλαβαίνω απόλυτα το λόγο ύπαρξής της, το είπα και αρκετά νωρίτερα. Είναι ένα τηλέφωνο με υποστήριξη για δίκτυα 5G γενιάς, ένα όσο το δυνατόν πιο οικονομικό τηλέφωνο από τη Samsung με την υποστήριξη αυτή. Κάτι που είναι απαραίτητο να υπάρχει στο πορτφόλιο, στην γκάμα συσκευών και από τους τρεις παρόχους στη χώρα μας και πιθανότατα αυτός είναι και ο λόγος που η εταιρεία επέλεξε να φέρει τη συγκεκριμένη εκδόση με τον Dimensity 700 επεξεργαστή της MediaTek στο εσωτερικό της για να πετύχει όσο το δυνατόν χαμηλότερη τελική τιμή πώλησης. Να είμαστε λοιπόν απόλυτα ρεαλιστές. Αν κάποιος ψάχνει ένα 5G smartphone σε αυτό το κόστος και δεν θέλει κάποιο παλαιότερο μοντέλο και πόσο μάλλον από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, το A14 5G είναι μια όσο το δυνατόν μπορεί πιο ιδανική επιλογή, πάντα με αυτά τα κριτήρια. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε σίγουρα και πάλι πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!